Όμως θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω δύο ανθρώπους, δύο κυρίους που έδωσαν τη δική τους μάχη, κατάφεραν να φτάσουν στην απεξάρτηση, αλλιώς στην αποχή. Μαζί μας ο κύριος Αντώνης Πουλάκης και ο κύριος Νίκος Ρεμουντάκης. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην τηλεοπτική μας παρέα. Καλησπέρα σας. Κύριε Ρεμουντάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι που έχετε βιώσει αυτή την εμπειρία μπορείτε να στείλετε και πιο ουσιαστικά μηνύματα και σε ενήλικες αλλά και σε ανήλικους. Δυστυχώς έχουμε αρκετά περιστατικά κατανάλωσης και κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών και σε ηλικίες κάτω των 18 ετών. Θέλω να μου πείτε πολύ γρήγορα πώς ξεκίνησε η δική σας ιστορία για να φτάσετε μέχρι τον εθισμό στο αλκοόλ. Το σίγουρο είναι ότι δεν γεννήθηκα αλκοολικός. Αλκοολικός έγινα. Τώρα από παιδάκι θυμάμαι ότι ήρθα σε επαφή με το αλκοόλ σε ηλικία κάτω των 10 ετών, σε κάποιο πιο μικρός, ακόμα πολύ πιο μικρός, ο θείος ή ο παππούς να βάλουμε ή στο δάχτυλο ή στο ποτηράκι λίγη ρακή για να γεννούμε άντρες. Είναι αυτή η νοοτροπία της Κρήτης που επικρατεί και υπάρχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δυστυχώς. Δυστυχώς. Πότε αντιληφθήκατε ότι το αλκοόλ σας είχε γίνει τρόπο ζωής? Σιγά σιγά σε μια ηλικία 14 χρονών περίπου, σχεδόν κάθε μέρα υπήρχε μια με δύο διπλές ρακές από μένα. Αλλά σε μια ηλικία γύρω στα 17 με 18 υπήρχε στην καθημερινότητα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Όταν εννοείται μεγάλες ποσότητες, δηλαδή καταναλώνατε 1-2 μπουκάλια την ημέρα? Για μπύρα σίγουρα, γιατί υπάρχει νοοτροπία, όπως και σήμερα ακούω πολύ κόσμο και λέει «έλα μωρέ, μπύρα είναι, αυτή είναι νερό», χωρίς να γνωρίζει ο κάθε ένας το πόσο επικίνδυνα είναι όλα τα ποτά. Δεν υπάρχουν ελαφριά και βαριά. Θέλω να μου περιγράψετε, κύριε Ρεμουντάκη, την κατάσταση του εθισμού. Τι σημαίνει εθισμός για έναν άνθρωπο που φτάνει σε ένα σημείο να μην μπορεί να ζήσει χωρίς αλκοόλ? Πώς το βιώσατε εσείς, αλλά πώς το βίωσαν και οι δικοί σας άνθρωποι? Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα υπήρχε από την οικογένεια. Εγώ ήμουν ένα άτομο βολεμένος με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε τίποτα χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή και στη δουλειά να πάω έπρεπε να έχω πιει, επειδή ήταν δύσκολο στη δουλειά πάνω λόγω του ότι ασχολούμαι με την οικοδομή να υπάρχει ιεραρχή. Εγώ για να πιάσω δουλειά έπρεπε να πιω 3-4 μπύρες. Μέχρι να σχολάσω έπρεπε να έχω πιει, για να μπορέσω να βγάλω το 8ωρο, έπρεπε να έχω πιει πάνω από 15 με 20 μπύρες. 15 με 20 μπύρες μέσα σε ένα 8ωρο. Μέχρι τις 3. Δεν ήταν 8ωρο, διότι εγώ από τις 5.30 ώρα έπρεπε να έχω ξυπνήσει. Η γυναίκα είχε εξαφανίσει όλα τα ποτά από το σπίτι και έπρεπε να φύγω για να βρω αλκοόλ. Είχατε και ακραίες συμπεριφορές απέναντι στον εαυτό σας ή σε δικούς σας ανθρώπους στην προσπάθεια να βρείτε το αλκοόλ? Για μένα δεν υπάρχει αυτό που ακούω από πολύ κόσμο, ειδικά από γυναίκες, λέει εμένα ο δικός μου κάνει καλό μεθυσμένο. Τι πάει να πει καλό μεθυσμένο? Ο μεθυσμένος άνθρωπος είναι μεθυσμένος, να το κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να σηκώσεις χέρι ή να βρίσεις. Τα κακά είναι πολλά. Εγώ πίστευα ότι πηγαίνοντας το 50 στο σπίτι ήμουν καλυμμένος και τα είχα καλύψει όλα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Μεγάλωσαν 4 παιδιά χωρίς να καταλάβω
ότι είχα παιδιά χωρίς, και ευτυχώς δόξα τω Θεώ, τώρα μεγαλώνω εγγόνια. Κύριε Ρεμουντάκη... Δεν κατάλαβα ποτέ ότι ήμουν πατέρας. Ναι, ναι. Και δυστυχώς το χειρότερο είναι ότι δεν καταλάβαν τα παιδιά ότι είχαν πατέρα. Όπως δεν κατάλαβε η σύζυγος ότι υπήρχε, γιατί πραγματικά δεν ζούσα όσο ήμουν στη χρήση του αλκοόλ, απλώς υπήρχα. Υπήρχα, ήμουν κάτι. Δεν έχω λόγια να τα περιγράψω. Διαπιστώνουμε τη συγκίνησή σας. Θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια είστε καθαρός, κύριε Ρεμουντάκη. Εγώ είμαι τώρα σε αποχή 12 χρόνια, 5 μήνες και 20 μέρες. Και να υποθέσω ότι το οφείλετε στη βοήθεια στο Αλκοολογικό Ιατρείο του Παγνή. Ζητήσατε βοήθεια από το Αλκοολογικό Ιατρείο του Παγνή. Ναι. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα, γιατί ενδεχομένως λόγω του ότι είμαι λίγο συγκινημένο να ξεχάσω κάποιο. Όλο το Αλκοολογικό Ιατρείο και όλους, πρώτα απ' όλα την οικογένειά μου, ειδικά τη σύζυγο, διότι χωρίς τη σύζυγο δεν θα ήμουν στη ζωή. Είναι ένας ήρωας που κατάφερε όχι μόνο να μην τα παρατήσει, αλλά κατάφερε με τον τρόπο της να με σπρώξει μέχρι το Αλκοολογικό Ιατρείο, διότι κακά τα ψέματα η πρώτη κίνηση γίνεται κάτω από κάποια πίεση. Είτε από σύζυγο, είτε από παιδιά, είτε από γονείς, είτε από γιατρό, πάντως κάτω από κάποια πίεση. Έχοντας τελειώσει όλο αυτό, αφού απέχετε 12 χρόνια, θέλω να μου πείτε τι θα λέγατε σήμερα στην οικογένειά σας και στους ανθρώπους που σας βοήθησαν. Θέλετε να τους πείτε κάτι δημόσια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνανε για μένα και μια πολύ μεγάλη συγγνώμη, αν και νομίζω ότι δεν φτάνει μια συγγνώμη, δεν φτάνει για όλα αυτά τα οποία περάσανε, που υποφέρανε από μένα. Βλέπουμε έκδηλη τη συγκίνησή σας. Είναι δάκρυα χαράς, κύριε Ρεμουντάκη, αυτά, γιατί πολύ απλά βγήκατε νικητής και είστε ένας πραγματικός ήρωας και εγώ εύχομαι από εδώ και πέρα να μην ξαναζήσετε αυτόν τον εφιάλτη. Θέλω να πάω... Ναι, εγώ πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να προσθέσω, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν μπορώ να πω ότι έχω βγει νικητής, απλώς ακόμα αγωνίζομαι, ακόμα προσπαθώ. Έτσι είναι, πραγματικά. Κύριε, διότι αυτός είναι ένας αγώνας ζωής. Όποιος πει ότι τα κατάφερε, πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα για να γυρίσει πίσω. Έτσι ακριβώς. Κύριε Πουλάκη, να υποθέσω, επειδή έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, ότι δεν απέχει πολύ η δική σας ιστορία από την ιστορία του κυρίου Ρεμουντάκη και μάλιστα σήμερα είστε ένας άνθρωπος που βοηθάει ανθρώπους που βιώνουν τη δική σας εμπειρία. Καλησπέρα και πάλι. Μα και ο Νίκος είναι εθελοντής. Ο Νίκος ήρθε, μόλις έγινε υπηρέτης δάσκαλος, ξεκίνησε στο Μακρύγιαλο, στον Κουτσουρά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το τελευταίο, το 12ο που λειτουργεί τώρα στην Κρήτη, κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ. Όλοι εμείς ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια, τον κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ. Και εμένα, φυσικά, η ιστορία μου είναι περίπου σαν τον Νίκο, δηλαδή πολύ μικρός και εγώ το δοκίμασα. Και επειδή μου άρεσε σαν ουσία, ήταν και ο τρόπος ζωής. Βέβαια, παρόλο που στο σπίτι δεν είχαμε αλκοόλ, εγώ όμως έβρισκα τον τρόπο να βρίσκω ένα ποτηράκι, να βρίσκω μια μπυρίτσα, να κόλλομαι στις παρέες, να νομίζω ότι αυτό με κάνει να μεγαλώνω πιο γρήγορα, ότι χορεύω καλύτερα, ότι φλερτάρω καλύτερα. Και έτσι περνάγαν τα χρόνια. Βέβαια, αυτό που έπινα στα 14, όπως είπε και ο κύριος ο καθηγητής,
την επόμενη χρονιά για να κάνω αυτά που έκανα όταν ήμουν 14, δεν με έφτανε βέβαια η ίδια ποσότητα, οι ποσότητες έτσι ανεβαίνανε μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο. Και ενώ και εγώ είχα γεννηθεί μια χαρά παιδάκι, στην πορεία λοιπόν χρειάστηκαν χρόνια φυσικά για να αιτηθώ, για να εξαρτηθώ στο τέλος. Σε ποια ηλικία, κύριε Πουλάκη, διαπιστώσατε ότι είστε θυσμένος στο αλκοόλ? Το παραδέχτηκα όταν ξεκίνησα την προσπάθεια να το κόψω τότε στην ουσία. Γιατί όσο ήμουν στην ουσία δεν είχα πρόβλημα, το πρόβλημα το είχαν όλοι οι άλλοι. Εγώ τα ήξερα όλα, εγώ ήμουν ο Θεός, εγώ ήξερα τι είχε απέναντί μου και στο κεφάλι του μέσα. Κύριε Πουλάκη, οπότε, σε όλη αυτή τη διαδρομή, σε όλο αυτό το οποίο έχετε βιώσει, υπάρχει κάποια στιγμή για την οποία είπατε φτάνει ως εδώ? Θέλετε να μας περιγράψετε μία στιγμή, ενδεχομένως μία επιθετική συμπεριφορά ή κάτι που είπατε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα? Γιατί δεν απέχει από τον εθισμό σε μια ναρκωτική ουσία ο εθισμός στο αλκοόλ. Υπάρχουν πολλές στιγμές, πολλές φάσεις της ζωής τις οποίες δεν τις θυμάμαι. Και παρόλο τώρα που έχουν περάσει 11 χρόνια, 2 μήνες και 19 μέρες, ακόμα στις συναναστροφές μου, γιατί συνεχίζω να συναναστρέφω με ανθρώπους με τους οποίους είχα κάνει πολλές παρέες, υπάρχουν πράγματα που μου λένε τώρα και δεν τα θυμάμαι καθόλου. Πράξεις, λόγια. Το σίγουρο είναι ότι είχα καταλάβει κάτι δεν πήγαινε καλά. Υπήρχαν, όσο κι αν οδηγούσα καλύτερα όταν ήμουν αφιωμένος, όπως το λένε και οι περισσότεροι που πήρνε, έχω 4 μηχανές τελειωμένες, 5 κράνια ευτυχώς χαλασμένα, αυτοκίνητα καμένα, δικά μου ξένα, κατεστραμμένα, πλευρά σπασμένα, πόδια. Σε κάποιες φάσεις λοιπόν έκανα τις προσπάθειές μου να το κόψω, χωρίς βοήθεια βέβαια, και τα κατάφερα για μερικές μέρες και μετά χειρότερα. Το έκοβα κάθε χρόνο για να μην χάσω τη δουλειά μου και το έκοβα για μήνες και ίσως αυτό με κράτησε όχι στη ζωή αλλά χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας. Νιώσατε ότι χάνετε τη ζωή σας? Νιώσατε κι εσείς αυτό που ένιωθε ο κύριος Ρεμουντάκης, ότι δεν υπήρξα πατέρας, δεν υπήρξα σύζυγος? Υπήρξα και πατέρας, υπήρξα και σύζυγος, όχι όμως όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και ο γάμος δεν κράτησε. Γι' αυτό και μέσα στα κλαμπ άκουσα τις κόρες μου. Μέσα στα κλαμπ τις άκουσα. Όταν έπρεπε να τις ακούω εγώ βασικά ήμουν από. Όχι ότι δεν είχαμε καλές στιγμές, ούτε ότι ήμουν βίαιος. Αλλά μέσα στα κλαμπ άκουσα ότι όταν γυρνούσα σπίτι και ακούγανε το κλειδί στην κλειδαριά, περιμένουν να ακούσουν και τον ήχο της φωνής μου για να τρέξουν να με αγκαλιάσουν ή για να τρέξουν να κρυφτούν. Όχι γιατί τις έδερνα, αλλά γιατί θα έβρισκα μια αφορμή να ανεβάσω τον τόνο της φωνής, γιατί το φαγητό ήταν κρύο, γιατί δεν ήταν ψημένο, γιατί ήταν το πυρήνιμο από την άλλη μεριά, η καρέκλα μου, δεν ξέρω τι, βάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι βίαιος ή δεν είναι αμέσως. Υπάρχουν εξελίξεις, εξελισσόμαστε, όπως σε όλα τα πράγματα έτσι και... Κρύβατε στο σπίτι σας μέσα, μπαίνετε στη διαδικασία πολλές φορές να αποθηκεύσετε και να κρύβετε αλκοόλ σε διάφορα σημεία για να το έχετε τη στιγμή που το χρειάζεστε? Όχι, όχι, δεν χρειαζόταν, γιατί αφού ήμουν εγώ αφέντης, εγώ τι ήθελα έκανα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μου κρύψουν το αλκοόλ από τη στιγμή που το ήθελα εγώ, γιατί ως εκεί ήταν. Ήμουνα ο άρχοντας, ήμουνα εγώ που τα ήξερα όλα. Δεν σήκωνα μίγα στο σπαθί μου και όσοι προσπάθησαν κατά καιρούς να με συμβουλέψουν, να με νοθετήσουν, να με ζωρίσουν κατά κάποιο τρόπο, μη εξαιρουμένου και το συγχωρημένο του αδελφού μου που έφυγε πέρσι, δεν μπορούσα να με αντιμετωπίσουν. Μάλιστα. Με τίποτα. Διότι ήμουν παντογνώστης. Κυρία Κουλεντάκη, ακούγοντας τους δύο αυτούς σπουδαίους ανθρώπους, γιατί θέλει δύναμη ψυχής να τα πεις αυτά δημοσίως και ειδικά στην τηλεόραση, νομίζω και θα σας τσιγκλίσω έτσι λίγο συναισθηματικά, ότι ακούγοντας αυτές τις μαρτυρές λέτε αξίζει τον κόπο
που όλοι μαζί δίνετε αυτήν τη μάχη, σωστά? Νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες ηθικές ικανοποιήσεις που ζούμε σε αυτό το ιατρείο, είναι να βλέπουμε πώς αλλάζουν ζωές των ανθρώπων, περνώντας μέσα από την καθημερινή χρήση ή την όποια χρήση, στην αποχή και στην υφαλιότητα. Δεν αλλάζουν μόνο η όψη τους, δεν αλλάζει μόνο η όψη τους, δεν αλλάζει μόνο η υγεία τους προς το καλύτερο, αλλάζει όλη τους η ζωή και η δική τους και των οικογενειών τους. Και αυτό είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δώρο για όλους μας. Κύριε Πουλάκη και κύριε Ρεμουντάκη, θα κλείσω αυτό το μέρος με μια πολύ γρήγορη απάντηση. Τι νιώθετε όταν μπορεί να βρεθείτε σε έναν χώρο όπου γίνεται κατανάλωση αλκοόλ? Κύριε Ρεμουντάκη. Να μπορέσω να αποτρέψω ειδικά τους νέους στην κατάχρηση. Μάλιστα. Διότι να τους δώσω να καταλάβουν ότι υπάρχει ζωή και μάλιστα πολύ πιο ποιοτική χωρίς αλκοόλ. Κύριε Πουλάκη, το ίδιο να υποθέσω. Να σας ρωτήσω μόνο κάτι. Θα έχω ξανά το λόγο ή να πω κάποια πράγματα? Βεβαίως, θα μιλήσουμε ξανά στο επόμενο μέρος. Θα αποδεσμεύσω για να πάμε σε διαφημίσεις την κυρία Κουλεντάκη, που έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 11 η ώρα μπορούμε να την έχουμε μαζί, καθώς έχει τις δικές της υποχρεώσεις, όπως και τον κύριο Ρεμουντάκη. Κυρία Κουλεντάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας πω και πάλι ένα τεράστιο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους εκεί που επιτελείτε ένα τόσο σημαντικό έργο.